Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις, πες εσύ. Τι θέλεις να σου πω, ότι είναι τρελό παιχνίδι, ότι να μας βγάζει την ψυχή κάθε φορά που παίζουμε στην Ευρώπη. Ένα καλό παιχνίδι, δύο διαφορετικοί ημίκρονοι. Το πρώτο που δείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι και δείξαμε γιατί ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις και στο δεύτερο είναι εντελώς διαφορετικό. Η αντίπαλη ομάδα με τον αέρα από πίσω μας έκανε δύσκολο το παιχνίδι. Βρεθήκαμε 2-0 πίσω στο σκορ, αλλά πάλι δείξαμε την οτροπία που έχουμε, ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος και δεν βλέπουμε το σκορ αν είμαστε πίσω, αν είμαστε μπροστά. Οπότε νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη, αλλά δύσκολη. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, πόσο πολύ το ήθελες αυτό το γκολ? Εγώ ήθελα την νίκη. Φυσικά, αν τα βγαίνει με γκολ, καλύτερα. Όπως φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησα κάποια σουτ με το αριστερό. Με βγήκε με το δεξί, με λίγο τύχη. Αλλά το σημαντικό είναι τους βαθμούς και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε κάνει 3-3 και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Όσον αφορά τους παίχτες, είσαι ο πιο έμπειρος στην ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Αυτή η νοοτροπία, αυτό το ξεκίνημα, αυτή η ομάδα που χτίζεται, γιατί ακόμα είναι σε διαδικασία χτισήματος, πού μπορεί να φτάσει? Παιχνίδι προς παιχνίδι. Θέλουμε να χτίσουμε και ακόμα κάτι καλύτερο. Μπορούμε να βελτιώσουμε σε αρκετά πράγματα. Φυσικά είναι νωρίς να βάλουμε τα βάνα σε αυτή την ομάδα. Θα παλέψουμε για όλους ή για όλες τις διοργανώσεις που θα είμαστε, ξέροντας ότι θα είναι δύσκολο. Αλλά παιχνίδι προς παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Νομίζω ότι αυτά τα τελευταία 2 παιχνίδια στην Ευρώπη δείξαμε ότι έχουμε νοοτροπία νικητή και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι.